Κυρίες και κύριοι, όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, στην πρωινή μας εκπομπή επόμενη μέρα φιλοξενούμε σήμερα τον βουλευτή μας στην Αλφα Πειραιά Κινήσεων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Την καλημέρα μας από τα Κύθηρα, κύριε Κατσαφάδο. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους τους στρατηγούς και στρατηγούς. Έτσι χαιρόμαστε που τα λέμε μετά από αρκετό καιρό πάλι. Σήμερα, η μέρα της γυναίκας σήμερα, ας αρχίσουμε από αυτό. Έτσι, ένα μήνυμα δικό σας προς τις γυναίκες. Το μόνο το οποίο μπορείς να καταθέσεις για τις γυναίκες, για τη μητέρα, έτσι, για τη νέα γυναίκα, αλλά κυρίως για τη μητέρα η οποία είναι επιφορτισμένη με το βάρος της οικογένειας, για την άνεργη μητέρα, για τη μητέρα που βλέπει άνεργα τα παιδιά της, είναι μόνο τον σεβασμό και την εκτίμηση απέναντι στο πιο θεμελιώδη λίθο για την ελληνική οικογένεια. Να, πολύ σωστά. Η γυναίκα είναι αυτή η οποία μας δίνει ζωή. Έτσι, όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Ακριβώς. Και γι' αυτό οφείλουμε να τη σεβόμαστε όχι μόνο αυτή τη μέρα, αλλά καθημερινά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα θέματά μας εδώ. Θα σταθώ εδώ σε ένα δελτίο τύπου που έχουμε, που αφορά την απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης των ΟΑΕ, των ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων, μέχρι και 10 τον αριθμό, έτσι. Είναι κάτι που το παλέψατε. Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε σαν κοινωνία και θέλοντας να ενισχύσουμε και ακόμα περισσότερο το τουρισμό, αλλά και την περιφέρεια και τα μικρά νησιά μέχρι 3.000 κατοίκους, θεωρώ ότι είναι κάτι απόλυτα λογικό, κάτι απόλυτα σωστό. Ήταν κάτι το οποίο το προσπαθούσα από πέρυσι το καλοκαίρι και το δέχτηκε τελικά ο Υπουργός Εργασίας. Οπότε υπάρχει μια σημαντική ρύθμιση του άρθρου 58 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Όπου πλέον δεν υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων μέχρι 10 δωμάτια να ασφαλίζονται στον ΟΑΕ, στο παλιό ΤΕΒΕ δηλαδή, σωστά, ναι, και μπορούν να συνεχίσουν να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Κάτι το οποίο τους βοηθάει. Βέβαια. Πάρα πολύ, νομίζω. Ήταν ένα αίτημα το οποίο το είχα δεχθεί από όλη την περιφέρεια. Ακριβώς. Και είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Είναι, κάτι είναι, νομίζω, το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ, γιατί τους λύνει ένα μεγάλο οικονομικό θέμα. Έτσι, έτσι είναι, διότι και η οικονομική κρίση και η μικρή τουριστική περίοδο, βεβαίως, όλα αυτά. Κοιτάξτε, είναι, οφείλουμε κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη και τις συγκυρίες και το τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε, να προσπαθήσουμε να λειτουργούμε όσο το δυνατόν ευνοϊκότερα προς μια επιχειρηματικότητα της μεσαίας τάξης, η οποία αυτή πλήττεται και βάναυσα. Σωστά. Ωραία. Πάμε με αυτό λοιπόν. Τελειώνει αυτό το θέμα. Να δούμε άλλα θέματα για το νησί μας, κύριε Κατσαφάδο. Ναι. Θα μας επισκεφτείτε τώρα σύντομα. Ναι, είναι προγραμματισμένο την άλλη εβδομάδα να κατέβουμε. Να και η δισούλα λοιπόν βγάλαμε. Οπότε θα σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά. Ξέρουμε ότι είστε δίπλα στα προβλήματά μας, όπως το κάνατε πάντοτε. Πείτε μας λίγο για το νησί μας, αν έχουμε κάτι. Νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου νοσοκομείου. Είναι, ναι, πρέπει. Νομίζω ότι μέσα στον, αν όχι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα, αλλά στα μέσα του επόμενου, θα λειτουργήσει επιτέλους το νοσοκομείο, το οποίο αποτελεί μια, ίσως την σημαντικότερη προτεραιότητα την οποία μπορούμε να θέσουμε εμείς. Έχει σχέση όχι μόνο με έναν άδειο κουφάρι, ένα κτίριο που τόσα χρόνια παραμένει εγκαταλειμμένο. Κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά βλέπετε ότι τα γρανάζια της γραφειοκρατίας και αυτή η δεδαλότητα η οποία επικρατεί και στη δικαιοσύνη και μέσα στο κρατικό μηχανισμό είναι αυτό που δημιουργεί αυτές τις στρεβλώσεις και τα απαράδεκτα αποτελέσματα, που να έχει ένα νοσοκομείο σύγχρονο, καθόλου έτοιμο να λειτουργήσει και να μην λειτουργεί τόσα χρόνια. Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι και σε αυτό το πρόβλημα θα δοθεί πάρα πολύ άμεσα λύση. Σας λέω, δεν θεωρώ ότι θα ξεπεράσει τον ένα μήνα. Αυτό που μας λέτε μας χαροποιεί. Είναι πολύ σημαντικό, το προσπαθούμε, πιέζουμε και ξέρετε, θεωρώ, ας βάλουμε και κάτι άλλο στην κουβέντα μας, πιο ευρύτερη διάσταση. Θεωρώ ότι και οι πολιτικοί σε αυτές τις δύσκολες μέρες, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάζουν, δεν είναι το μικρορουσφέτη, αυτή η πελατειακή σχέση που υπήρχε μεταξύ πολίτη και πολιτικού. Σωστά. Αλλά το μείζον και το σημαντικό είναι όταν η κοινωνία αντιμετωπίζει τόσο σοβαρά προβλήματα, να προσπαθούμε και να κάνουμε δράσεις,
να καταθέτουμε προτάσεις και να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα βοηθάνε όλη την κοινωνία και όχι μεμονωμένα πρόσωπα. Σωστά. Άρα λοιπόν, σε νωρίτερα από ένα μήνα, αυτό που μας είπατε πραγματικά μας χαροποίησε όλους και όσους μας ακούνε τώρα, είναι ότι θα λειτουργήσει το νοσοκομείο μας. Ναι, ναι. Σημαντική αυτή, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Θα ξεμπλοκάρει επιτέλους από τα γρανάζια της δικαιοσύνης και της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρούν τόσα χρόνια. Μακάρι. Είναι το όνειρο όλων των κυθυρίων να το δουν να λειτουργεί το νοσοκομείο μας. Βεβαίως. Άλλα θέματα για το νησί μας, κύριε Κατσαφάδο, κύριε βουλευτά. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε είναι να δώσουμε κάποιες ενέσεις τόνωσης για το τουρισμό. Το Τσιρίγο μπορεί να προσφέρει μαγικές στιγμές σε όσους το επισκεφτούν. Όσοι το επισκεφτούν μένουν εγκλωβισμένοι από την ομορφιά του νησιού και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις. Συζητάμε και με το Υπουργείο και με το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών εννοώ, για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η μετακίνηση των τουριστών, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προσβάσιμο το νησί. Πάρα νομίζω πολύ. Ότι θα βγουν και κάποια προγράμματα τα οποία θα μιλάνε και αυτά για τόνωση της νέας επιχειρηματικότητας, θα βγουν και για νέους αγρότες και η κίνηση και αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να ξαναδώσουμε ζωή στην περιφέρεια. Έτσι, μπράβο. Ξέρετε, έχουμε φτιάξει ένα αθηνοκεντρικό κράτος, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όσο λοιπόν το δυνατόν πιο γρήγορα μπορέσουμε να αποκεντρώσουμε αυτό το αθηνοκεντρικό κράτος, τόσο μεγαλύτερη ζωή θα δοθεί στην περιφέρεια, έτσι, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα υπάρχει στην περιφέρεια και έτσι θα μπορέσει να καταπολεμηθεί και η ανεργία. Σωστά. Να δούμε λοιπόν, να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη ανεργία βεβαίως. Να είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν για τη φετινή σεζόν. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Και οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύοντας όμως σε κάποια πράγματα, γνωρίζοντας την κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα, γνωρίζοντας ακόμα και τις αδικίες οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και σήμερα, αλλά θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε, ανάλογα με τα σημεία των καιρών. Βεβαίως. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα μέχρι πριν από 8 μήνες ήταν εντελώς αναξιόπιστη. Ήταν μια χώρα η οποία ήταν κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, ήταν μετέωρη. Ήταν μια χώρα χωρίς εισπρακτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς, με άδεια ταμεία και ήταν ο αποδιοπομπέος τράγος της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή αυτή η εικόνα τουλάχιστον προς τα έξω έχει αλλάξει. Αλλά οφείλουμε να αλλάξουμε κι εμείς. Να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω. Αυτό κύριε πολίτη δεν θα σταματήσω να το λέω. Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι ηθικό, πολιτικό, θεσμικό, κοινωνικό, αξιακό. Είναι ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Βεβαίως. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την κρίση μπορούν να βγουν και θετικά μηνύματα. Σιγά σιγά λοιπόν να βλέπουμε να χαράζει στον ορίζοντα, έτσι. Οφείλουμε να το βλέπουμε και οφείλουμε να προσπαθούμε. Να πηγαίνουμε και καλύτερες ημέρες, να ελπίσουμε όλοι. Με γνώμονα πάντοτε τη δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Να υπάρξουν κανόνες δικαίου και να δημιουργηθεί και ένα αίσθημα δικαίου σε όλη την κοινωνία. Να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι είναι ο αδικημένος ή εντός εισαγωγικών το κορόιδο που πάντα πληρώνει το μάρμαρο. Έτσι. Αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο ζητούμενο σήμερα για τη χώρα μας και για τους πολίτες. Βεβαίως. Γενικότερα η κατάσταση, κύριε Κατσαφάδο, βεβαίως υπάρχει αγανάκτηση από τον κόσμο, αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Και απόλυτα δικαιολογημένη. Σωστά. Από την άλλη μεριά βλέπουμε την Τρόικα να επιμένει τώρα σε απολύσεις. Δεν μιλάμε για τους επίορκους. Αυτούς πολύ καλά θα κάνει και θα πρέπει να κάνει να φύγουν όλοι αυτοί. Αλλά μιλάμε, θα πάμε σε άλλες απολύσεις, κύριε Κατσαφάδο. Όταν μιλάμε για επίορκους, πιστεύω ότι λέμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει παράνομα και στο δημόσιο. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτοί βεβαίως και να φύγουν. Βλέπετε την προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν διαπραγματεύεται. Ναι. Αυτή τη στιγμή για μία ακόμα φορά. Δείχνει ότι διαπραγματεύεται και διαπραγματεύεται σκληρά. Ξέρετε, διαπραγμάτευση δεν είναι να λες τα λόγια ότι θα ασκήσεις το μνημόνιο. Έτσι. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια αντίφαση. Απ' τη μία μας λένε ότι δεν διαπραγματευόμαστε, απ' την άλλη μας λένε πόσο ζωτική είναι τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η επόμενη δόση. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, κάνει ό,τι είναι το καλύτερο για τη χώρα μας και παράλληλα εξασφαλίζει, διασφαλίζει την επιβίωση και της πατρίδας, τη ρευστότητα στα ταμεία. Μάλιστα. Αλλά αυτό σας λέω, θέλει προσπάθεια, θέλει πίεση, θέλει υπομονή, θέλει ομόνοια, θέλει συνεργασία, θέλει αλληλεγγύη. Δεν είναι εύκολα πράγματα και αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση από τρία κόμματα. Είναι κάτι μοναδικό που γίνεται στην Ελλάδα. Να, ναι. Και ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία για να απαλλαγεί το πολιτικό σύστημα από έναν μεγάλο μύθο.
από το πολιτικό κόστος το οποίο τυράννησε την κοινωνία και την οδήγησε εδώ που την οδήγησε. Mm-hmm. Οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης δεν έχουν τη δυνατότητα να κοιτάξουν το πολιτικό κόστος. Ούτε να κοιτάξουν προσωπικές τους φιλοδοξίες. Οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης έχουν μόνο μία επιλογή, να κάνουν ό,τι είναι το καλύτερο για την πατρίδα. Και νομίζω ότι αυτό κάνουν. Ναι. Ωραία. Αυτά τα λίγα τηλεφωνικά, θα τα πούμε τα άλλα από κοντά τα υπόλοιπα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα χαρούμε να σας δούμε στο νησί μας. Και εγώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εσείς, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Η επόμενη μέρα, το πρωινό μαγκαζίνο του Adlin FM. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάντος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Πειραιά Κινήσεων, ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ακούσαμε λοιπόν ότι σε λιγότερο από ένα μήνα θα λειτουργήσει το νοσοκομείο Κυθήρων. Είναι μια πολύ καλή είδηση, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Επιτέλους, αν όπως μας είπε ο κύριος Κατσαφάντος, λειτουργήσει το νέο νοσοκομείο Κυθήρων σε λιγότερο από ένα μήνα. Βγάλαμε και μια είδηση λοιπόν σήμερα. Η είδηση της ημέρας είναι αυτή.